Ιερός ίνης ημών μισθή Κύριος ο Θεός. Της διακονίας ημών μισθή Κύριος ο Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Τριάς Αγία δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιμε εις πεύσον.
Εσχυνθεί τουσαν και εντραπεί τουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφεί τουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθεί τουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί τουσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθεί τουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δε εισύ με εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλαιό σου ότι ψιήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονόγενες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη η ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπερ υπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αμάτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόντων εν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο,
το συν πατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άθεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν. Λέγε το ανοίξωτο στόμα μου και πληροφήξετε πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη βασιλίδη. Υπεραγία
Σωτηρία
Χριστός αναβόμενση και πόλης του Παμβασιλέως, με δοξασμένα και αξιάκουστα, περιτρελάνινε σαφώς, όρος αλατόμητο, χαίρε βάθος αμέτρητο.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η πρώην απάτη γυμνοθέντες, στολήν αθασίας εν ρήθη με την υιοφορία σου και η κάθε ζωμένη. Δεσπότη παρατώσεα, Yeah.
Σαρκών Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες υπόν χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει των θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δεις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δεις ενεδύθη μεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνον κρατούντες αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοδόντες. Yeah.
τες Χαλδαίων, εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη μνοούνται σ' αυτόν ή και δούλου έλαβεν μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε Αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε Αυγή μυστική ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφε εύτε. Χαίρε νύμφη ανύμφε. Κήρυκες Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδινος Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης
των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πλαπατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, Φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα με θέλεις. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφε. Παρόντος αιώνος μεθύστας Θε του απατεώνος, επεδόθης ως γρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια. Αλληλούια.
τέκνα μου αγαπητά, έχουμε την ευλογία και την χαρά να τιμούμε και απόψε την υπεραγία Θεοτόκο, ψάλλοντας την δεύτερη στάση του ακαθίστου ύμνου στο Πανάγιο και Πάναγνο πρόσωπό της. Δεύτερη στάση των χαιρετισμών. Στις 4 Παρασκευές της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλλονται τμηματικά τις Παρασκευές μέρη του ακαθίστου ύμνου. Σήμερα λοιπόν η δεύτερη στάση των χαιρετισμών της απευθύναμε τα χέρε και μεταξύ αυτών της εψάλαμε «Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων». Το ιερότερο και πλέον σεβάσμιον πρόσωπο λοιπόν μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι αναμφίβολα το πρόσωπο της Παναγιάς μας. Και τούτο αφενός μεν λόγω της μοναδικής καθαρότητάς της και αφετέρου λόγω της υψηλής της διακονίας στο μυστήριον της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, του λυτρωτή του κόσμου. Σύμφωνα με τον μεγάλο θεολόγο Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, πρόκειται για ένα θαύμα, το πιο τρανό από όλα τα θαύματα, γυναίκα να τοποθετείται πάνω από τα Σεραφείμ. Με την εκλογή της και με την υπακοή της αναδείχθηκε της προμήτωρος Εύας η επανόρθωσης. Ό,τι έπραξε με τόση επιπολαιότητα η πρώτη Εύα εκεί στον Παράδεισο με την παρακοή, έρχεται να το επανορθώσει σεμνά η δεύτερη Εύα, η υπεραγία Θεοτόκος. Επικαιροποιείται έτσι ο διάλογος του αυτοκράτορα Θεοφύλου με την οσία Κασιανή. Ο Σάρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα, αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Δηλαδή, ο Θεόφιλος, απευθυνόμενος τότε, επρόκειτο να εκλέξει σύντροφο βασίλισσα για το θρόνο. Του παρουσίασαν λοιπόν εκλεκτές φυσιογνωμίες για να διαλέξει μία εξ αυτών. Ήτο και η Θεοδώρα, η μετέπειτα γενωμένη μοναχή Κασιανή. Και της λέγει λοιπόν ο Θεόφιλος, «Από τη γυναίκα πηγάζουν τα άσχημα πράγματα». Και εκείνη, εφιεστάτη, απαντά, «Αλλά και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα». Δηλαδή, από τη γυναίκα γεννήθηκε και σαρκώθηκε ο λυτρωτής του κόσμου, ο Χριστός. Η νέα λοιπόν Εύα διορθώνει το τραγικό λάθος της προμήτωρος Εύας και δίνει την δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να ξεφύγει από την φθορά και τον θάνατον και να ανεψωθεί προς τον ουρανό. Ο άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, με ουράνιο προορισμό, προορισμένος να απολαύσει εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινος νους δεν εφαντάστη, τα οποία ετοίμασε ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν και βέβαια τηρούν το Άγιον θέλημά του, σημειώνει ο των Εθνών Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο πλανημένος άνθρωπος παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός. Έφτασε ο άνθρωπος στο σημείο να μοιάζει με τα ζώα. Έχασε το αρχαίον κάλος
με το οποίο τον έπλασε ο Θεός στον παράδεισο και κατάντησε παιγνίδι στα χέρια του διαβόλου. Ένα σκοτάδι βρίσκεται πια μπροστά του και τα φοβερά αδιέξοδα περικυκλώνουν τον άνθρωπο από παντού. Ελπίδα και προοπτική δεν φαίνεται να υπήρχε, αν και αυτή η προσδοκία είχε εξαγγελθεί ήδη από τη στιγμή της πτώσεως. Ωστόσο, ο άνθρωπος ήταν αδύναμος και ανίκανος να σηκωθεί από την πτώση του. Τι λοιπόν, χρειαζόταν βοήθεια, η οποία είχε και αυτή εξαγγελθεί μέσα στον Παράδεισο. Τι είπε ο Πανάγιος Θεός? Αυτός σου τηρήσει την εγκεφαλήν. Αυτός από τους διαδόχους που θα γεννηθούν, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Ιησούς, θα σου τηρήσει, θα σου συντρίψει την κεφαλήν. Χρειαζόταν όμως διαδικασία που δεν θα τρόμαζε τον άνθρωπο και δεν θα τον είχε, δεν θα είχε το στοιχείο του καταναγκασμού και του περιορισμού της ελευθερίας. Ο Θεός της άπειρης αγάπης και της ελευθερίας ήθελε κοντά του τον άνθρωπον με τη δική του ελεύθερη επιλογή. Χρειαζόταν μία κλίμακα για να κατεβεί ο Υιός στη γη και μία γέφυρα προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να ανέβει στον ουρανό. Γι' αυτό λέμε «Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Και αυτή η πολύτιμη σκάλα, η κλίμαξ, ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Εκείνη, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, με την συνεχή ενατένισή της προς τα άνω και με την ηθική της καθαρότητα, γίνεται το δοχείον της χάριτος για να σωθεί ο άνθρωπος μέσω του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Τέτοια είναι η απροσμέτρητη έκταση της άπειρης ευσπλαχνίας του Θεού. Μέσω αυτής και δι' αυτής ανοίγεται πάλι ο πριν παράδεισος, επισάγεται ο πριν κατάκριτος άνθρωπος και θεούται αληθέστατα βρωτών το φύραμα. Μεθαύριο, παιδιά μου, δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί να τιμήσουμε τον μεγάλο θεολόγο του 14ου αιώνος, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός ο Άγιος ο κήρυκας των ακτίστων θείων ενεργειών και ο μύστης της νοεράς προσευχής, ως ένα συνεχής προσανατολισμός προς τον Κύριον μας και το Άγιον θέλημά Του για τη δική μας ομαλή πορεία και για την ειρήνη του κόσμου. Άλλωστε, ο μεγάλος αυτός Άγιος διακήρυξε εμπειρικά, γιατί το ζούσε, ότι νους αποστάς του Θεού, απομακρυνόμενος από τον Θεό, ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης γίνεται. Παιδιά μου, τιμώντας την υπεραγία Θεοτόκο, οφείλουμε να αναλογιστούμε την ευθύνη μας απέναντι στον δικό μας προορισμό και να διερωτηθούμε αν είμαστε άξιοι των πολλών ευεργεσιών που μας χάρισε ο Τριαδικός Θεός με την συνδρομή της υπεραγίας Θεοτόκου. Πρέπει να εκφράζουμε συνεχώς την ευγνωμοσύνη μας για τις πολλές και ποικίλες δωρεές του ουρανού. Μην ξεχνάμε ότι η αχαριστία έχει χαρακτηριστεί, και μάλλον δικαίως, ως το αποπέδι της ευεργεσίας και ως η μητέρα της ανεσχυντίας.
Οφείλουμε να κάνουμε τώρα τις αναγκαίες αναθεωρήσεις, να επανατοποθετηθούμε έναντι των ελπίδων και των οραμάτων. Είναι καιρός να αναλογιστούμε των σκοπών της ζωής μας και να μετανοήσουμε ειλικρινά με την ιερή απόφαση να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να χαράξουμε καινούρια πορεία. Ναι, καινούρια πορεία κοντά στο Σωτήρα Χριστό, με τη συνεχή πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να παρακαλέσουμε την Παναγιά μας τούτη τη δύσκολη περίοδο που διερχόμεθα να στηρίξει το γένος των Ελλήνων, να φωτίσει την ηγεσία μας, να στηρίξει την νεολαία μας, να ενισχύσει τους αμυνωμένους υπερπίστεως και πατρίδος, για να διαφυλάξουμε τα όρια της πατρίδος μας σε στεριά και θάλασσα, να δώσει κουράγιο σε όλους. Εκείνη η Παναγιά μας αναμφίβολα θα πράξει τα δέοντα ως διαρκής πρέσβυρα προς τον ουρανόν, αλλά χρειάζεται και η δική μας ευαισθητοποίηση, πάντα με τη δική της βοήθεια και τη συντήρηση ελπίδων μέσω της προσευχής, της νηστείας και της ελεημοσύνης προς τους πάσχοντας αδελφούς μας. Η Παναγία είναι και θα είναι πάντοτε κοντά μας, εμείς να μην απομακρυνθόμεθα, να μας σκεπάζει όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως απαρχάς της φύσεως το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον, 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 ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και δοξέρα συγκρήτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λογοτεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου Δέσποτα Αγίε, ευλόγησο. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και λεήσε ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Ασπηλέ, αμόλυντε, άφθορε άκραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεολόγον της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη δελήξει με των αμαρτωλών των εναγήν, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσι, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βιουραθυμία γνώμην, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μύτη, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συδέηση, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη Δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, διά της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα
τιμή και προσκύνηση. Συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκοσιμών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι Πάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φυλάξον με υπό την σκέπην σου. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Θεοφόρων πατέρων, των ενικαία της Βυθινίας συνελθόντων και τας πρώτην και εβδόμην οικουμενικά συνόδου συγκροτησάντων, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης και των εν τη Μικρά Ασία ερεθέντων Ιερομαρτύρων και Μαρτύρων,
των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Γερασίμου του Εγκεφαλινία και Αλεξίου ανθρώπου του Θεού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ευθροπίου, Λεωνίκου και Βασιλίσκου, ό,τι είναι επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών. Επισκόπου ημών Αλεξίου, Κύριε ελέησον εις πολλάς τις δεσποτάς, υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, Κύριε ελέησον, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, Κύριε ελέησον, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, Κύριε ελέησον, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, Κύριε ελέησον, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, Κύριε ελέησον, υπέρ αναρίσεως των εγμαλώτων, Κύριε ελέησον, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, Κύριε ελέησον, των εν ασθενείες κατακειμένων, Κύριε ελέησον, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, Κύριε ελέησον, και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, αιωνία η μνήμη αυτό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Yeah.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχόντου Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, να ευλογεί, να σκέπει και να αγιάζει πάντα ημάς. Ευχαριστούμε θερμώς την κρατική τηλεόραση που βρέθηκε σήμερα εδώ στον ιερότατο ναό της Μεγαλονίμου Ενορίας Αγίας Τριάδος Εγάλεο και μετεδώσαμε από εδώ τη δεύτερη στάση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Να συγχαρούμε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον παρουσιολογιώτα των πατέρα Πέτρων, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους συνεφημερίους τους, των χωρών των ιεροψαλτών, αλλά και όλο το ευσεβές εκκλησίασμα, την νεολαία μας, τα παιδιά μας που βρίσκονται πάντοτε κοντά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το στήριγμά μας, παιδιά μου. Τα μεγαλύτερα εφόδια που θα δώσετε στα παιδιά σας είναι ο Χριστός, ο Χριστός στην πορεία της ζωής τους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. No. Παρακαλούσα θερμά, θα έρχεστε από το κέντρο και μόνο και θα φεύγετε αριστερά και δεξιά για να μην έχουμε καμία δυσκολία και για το δικό σας καλό να υπάρχει η τάξη σε αυτή. Από το κέντρο και θα φεύγετε αριστερά και δεξιά.